Τον περιμένει, κάνει λάθη, κάνει κακά πράγματα, όμως τον περιμένει. Δεν τον κλείνει την πόρτα, σου λέει φύγε, δεν τον διώχνει. Γι' αυτό το μεγαλείο της Ορθοδοξίας είναι αυτό. Η Ορθοδοξία σαν θρησκεία. Και δεν λέγεται θρησκεία, λέγεται αποκάλυψη. Γιατί στον καθένα χωριστά ο Θεός μιλάει στην καρδιά του. Αυτό είναι. Ευχαριστώ το Θεό μου, θυμόμαι την καρδιά. Μας είχαν πει να μην δούμε τηλεόραση. Δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου τηλεόραση. Δεν έχω πού σε ραδιόφωνο, ούτε εφημερίδες. Και όλα τα κουβέντια σου. Κεφάλι μου τελείως άνθρωπος που πήγε. Καθαρό. Άνθρωπος που πήγε. Τι κρίμα όμως. Πού φτάσαμε. Ο τάχο πολιτισμένος, ας πούμε, σήμερα λόγος, που κατήνησε να σκοτώνει τον άνθρωπό του, τον συνάνθρωπό του, τον διπλανό του, τον αδελφό του, τον δικό του άνθρωπο, τον φίλο του. Όλα τα συστήματα εκεί πάνω, από 7,5 δισεκατομμύρια που είμαστε, θέλουν να αφήσουν το 1/14, δηλαδή 550 εκατομμύρια μόνο να μην πρέπει στην γη, στον πλανήτη μας. Όχι στη γη, στον πλανήτη μας, ας πούμε. Για σκεφτείτε τώρα τι μεθόδους θα χρησιμοποιήσουν. Ήδη έχουν αρχίσει. Έχουν πεθάνει πάρα πολλοί άνθρωποι. Μου λέει μια διευθύντρια μιας τραπέζης, μου λέει πάρα πολύ λίγες έγιναν οι συντάξεις. Λέω γιατί έτσι φύγανε, αφού όλες οι συντάξεις πάνε από τις τράπεζες. Έφυγαν. Λέω πού πήγανε. Μου λέει πέθανε. Καλά, λέω πώς συμφώνησαν όλοι μαζί να πεθάνουν τώρα. Μου λέει πέθανε. Ορίστε. Γερόνισα, οι πατάτες που έχουμε κάτω εμείς το κάμπο. Ναι. Φυτεύουμε, ναι, δηλαδή. Ναι, ναι. Δεν μπορούμε να τις ξανασπείρουμε. Βέβαια, είναι υβρίδι. Ξέρετε τι υβρίδι, πώς ερμηνεύεται. Υβρίς προς το Θεό. Ναι. Αυτό είναι. Γιατί ο Θεός δεν έκανε άκαρπα πράγματα. Δεν έκανε κάτι που να μην έχει προορισμό. Αυτά τώρα που κάνουν είναι. Μα τα ζούμε ήδη. Τα τρώμε. Τα ζούμε ήδη, τα τρώμε. Οι πατάτες με τα καλαμπόκια είναι υβρίδια και χαιρόμαστε. Ναι. Και γιατί πέρα, έχουμε περισσότερη παραγωγή και πολλή παραγωγή και στο τέλος μετά ο θάνατος. Γιατί δεν χωράει η γη να μας στρέψει. Αφού κάνα τόσο πολλά. Αν χωράει, η γη χωράει δεκαπλάσια. Μα λέει αυξάνεστε και πληθύνεστε, λέει. Δεν είπε πουθενά, δεν έφερε πουθενά κανένα τέτοιο περιορισμό. Το είχαν οι Κινέζοι, τώρα το πήραμε κι εμείς. Εκείνη ένα παιδί μόνο της επέτρεπε να κάνει και όχι περισσότερο. Θα τιμωρείται το εκείνος που δεν έκανε κανένα άλλο παιδί. Thank you.
ανάδελφο που είχαμε δημιουργήσει μεταξύ μας, αυτό ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί. Έχουμε έτσι καλά μηνύματα, βλέπουμε κάποιες ωραίες προσπάθειες, συνεργασίες, συμβοηθείες, ας πούμε, φιλότιμο από κάποιους που τέλος πάντων έχει κοιμηθεί λιγάκι. Αλλά δεν φτάσαμε ακόμα στο πάτο. Ακόμα είναι λίγα. Πιστεύω ότι έχουμε κι άλλο, δηλαδή. Όχι. Ακόμα, πού είσαι, κούκλα μου. Αφού δεν καταλάβουμε για ποιο λόγο ο Θεός μας το επέτρεψε αυτό. Από πολύ αγάπη. Το θεωρώ στο μεγαλύτερο δώρο που μπορούσε να μας προσφέρει. Με τίποτα άλλο δεν μπορούσαμε να συνέλθουμε. Με τίποτα. Υπερκατανάλωση πώς θα σταματούσε. Αν τώρα που δεν έχεις, αν πήγε πάρα. Για όλα. Να μην τα πετάς. Για όλα. Να πετούσα. Εμείς από το δοχείο των απορριμμάτων τρέφουμε τα σκυλιά μας. Τι θέλετε άλλο σου πω. Πέθανε οι προσκυνητές που ήρθαν. Πολλοί δεν. Εννοείται ότι αυτοί έχουν λίγο Θεό που έρχονται στην εκκλησία και ήταν θεοφοβούμενοι άνθρωποι. Ας το πούμε. Γιατί όμως πετούσανε. Εγώ δεν ήμουν πολύ παράξενη όταν του έλεγα μην το πετάτε αυτό. Θυμάμαι μία κυρία. Ήταν μια Κυριακή, απόγευμα, είχαν φάει το μεσημέρι εδώ πάνω στην πλαγιά και τους είχε περισσέψει σε ένα μπουκάλι που είχαν πάρει λάδι, τόσο λίγο. Και έρχονται με κάποια δειλία, έτσι, μου λέει, γεννώντησαν, δεν ξέρω, να με συγχωρέσετε. Και δεν μπορούσε να το πει, δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει. Κρατούσε βέβαια το μπουκάλι στα χέρια, αλλά δεν αντιλήφθηκε ότι κάτι ήθελε. Μου λέει, είναι πολύ λίγο, για μια καντήλα θα φτάνει αυτό. Να μην το πετάξω, γιατί αν το βάλω τώρα στο αυτοκίνητο θα μου το πετάξουνε. Μπράβο, τη λέω, τη συνεχάρηκα εκείνη τη στιγμή. Να ξέρεις, έδωσε το μεγαλύτερο ποσό. Μην το φαντάζεσαι ότι τόσο λίγο έδωσε, έδωσε πολύ. Λοιπόν, την άλλη φορά που ήρθε, έφερε τενεκιά λάδι. Συγκινήθηκε από αυτό που τη είπα. Αυτό θα το πέταγε. Γιατί όμως να το πετάξουμε, γι' αυτό δεν έκανε. Ας πούμε, πόσο φροντίδε ο Θεός για να φτάσει, να γίνει ελιά, να επεξεργαστεί κτλ. Για να γίνει τόσο. Αυτό πόσο τσουβάλι θα ήθελε, ας πούμε, για να γίνει. Κι όμως τα πετούσαμε με πολύ άνεση. Σκουρπούσαμε τον πλούτον. Της χάρη του στη Θεό. Δίαιτα και διατρώνει το ίδιο, αν το ξέρετε, δεν ξέρεις πώς θα. Από την ορθόδοξη διατροφή. Έτσι, έτσι είναι. Και είναι απίστευτο το πώς οι πατέρες το σκέφτηκαν τότε. Δεν το σκέφτηκαν αυτοί. Άλλος κανονίζει. Δεν γίνεται ανθρώπινα. Άλλος κανονίζει. Ναι. Από πάνω είναι όλα. Μιλάμε και για τις καθημερινές, κάθε Τετάρτη, Παρασκευή, κρασί κάθε τόσο, ψάρι κάθε τόσο. Ναι. Ή έχουμε την πυρηνή. Σου λέει πάρτε το τσβεστιό σε βαθύ 40 μέρες. Όλες οι αρρώσεις του γάλατος τώρα βγαίνουν. Όλες οι αρρώσεις τα σκάλατα με τα κρέατα τώρα βγαίνουν. Η άνοιξη, ουριάζει η φύση. Νίκητες, δεν κάνει. Πόσους ζύγους μας ετοιμάζουν και όλα κάθε χρόνο και πιο καινούργιο. Και πάντα τώρα είναι. Όλα. Τώρα είναι. Νέος κάδωνος με τα άλογα. Ακολούθησε την νηστείουλα. Τι ωραία είναι. Και σε αφήνει να φας την ταχύνη, τι μέλι, τι. Μα όλα τρώγονται. Χωρίς λάδια στο όλα. Όλα τρώγονται. Όπως λέει και η μάμη, το δύσκολο είναι να κάνει την νηστείουλα. Γι' αυτό δεν κάνουν. Γιατί τα αρτήσιμα φαγητά τι είναι. Μετά τα παϊδάκια, μπριζόλες και γίνονται σε 5 λεπτά. Α, ναι, τα εύκολα. Κάνεις τον κόλλησμα. Καθαρίστε τα πράσα. Τι ωραία που είναι. Σπανάκια, πράσα. Έχουν δουλειά αυτά. Ένα σωρό. Έχουν δουλειά. Δόξα τω Θεώ. Εγώ θέλω να πάρετε πρωινό. Έχετε φάει? Δυστυχώς ή πιούμε καφέ. Όχι γι' αυτό. Να σας δώσουμε κάτι να φάτε. Ναι. Πρωινό. Ναι. Θες? Ναι. Γιατί όλα νηστίσιμα. Πήρε, πέσει και. Ένα καφέ. Όχι καφέ, το καφέ τον ήπιατε. Πρωινό, ας είναι ευεργημένο. Ένα ό,τι έχει εκεί πέρα. Ας είναι ευεργημένο. Ψαργάκι με λίτσα, ας πούμε. Τέλεια. Αυτό είναι. Ό,τι τρώμε εμείς. Εμείς δεν τρώμε πρωινό. Ούτε βραδινό. Μόνο μια φορά την ημέρα και αλάδωτο.